είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Προσπαθώ να καταλάβω ακόμα τι γίνεται. Τι να πω. Τι να πούμε. Τι να πω, Δήμητρος Στάσος. Νομίζω έχετε τα ίδια συναισθήματα μαζί μου αυτή τη στιγμή. Από την αρχή πάντως ήσασταν το φαβορί. Ναι. Το κομμάτι αμέσως κέρδισε τη συνεικόση και φάνηκε από τον κόσμο κάτω. Όντως απλά αυτό μας φόβιζε, μπορώ να πω. Πάρα πολύ μας φόβιζε, ναι. Αλλά όπως φάνηκε, αν και φαβορεί, όπως λέγανε και λένε ότι τελευταία στιγμή όλα ανατρέπονται, τελικά αποδείχθηκε ότι εμείς θα πάμε. Μέσα από αυτό το διαγωνισμό, το λέω διαγωνισμό εισαγωγικά, έχω κάνει πάρα πολλούς καλούς φίλους. Τουλάχιστον αυτό έχω κρατήσει από αυτό και... Τι να πω, έτσι. Το Μισή έγραψε χθες στο Twitter της για σένα και την Ήβη Αδάμου. Προφητικό, πιστεύεις? Θα μπορούσε. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανε αυτή την κίνηση. Η χορογραφία θα είναι έτσι όπως την είδαμε σήμερα πάνω στη σκηνή, θα αλλάξετε? Λογικά θα αλλάξει. Αυτό ήταν για να παρουσιάσουμε εδώ την απόψινή βραδιά. Φαντάζομαι θα κάνουμε αλλαγές για το παγκού, εννοείται. Και έχουμε όλη την όρεξη και την καλή διάθεση να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά και να τα πάμε σούπερ. Πρόμα δεν θα γίνει φέτος? Δεν γνωρίζω ακριβώς τι θα γίνει. Νομίζω θα κάνουν κάποιο πρόμο. Ναι.